Ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γεν Στόλτερμπεργκ, δεν βλέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα για την στρατιωτική συμμαχία εξαιτία τη έκφραση υποστήριξη του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περντογάν προ το Ισλαμιστικό Κινήμα Χαμά, που βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ. Ποτέ δεν είναι εύκολο όταν έχουμε διαφορετικέ απόψει εντό τη συμμαχία, είπε ο σε συνέντευξή του στο Γερμανικό Πρακτορείο. Ο επικεφαλή του ΝΑΤΟ πρόσθεσε, ωστόσο, ότι αυτό δεν επηρεάζει με κάποιο τρόπο ό,τι κάνουμε ή δεν κάνουμε, γιατί δεν έχουμε κάποιον ρόλο στη συγκεκριμένη σύγκρουση. Μετά την επίθεση τη Χαμά σε Ισραηλινέ κοινότητε κοντά στη Γάζα, κατά την οποία σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι, ο Ερντογάν χαρακτήρισε την οργάνωση απελευθερωτική. ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίε είναι σύμμαχοι τη Τουρκία στο ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζουν τη Χαμά τρομοκρατική οργάνωση. Ω αποτέλεσμα του πολέμου στη Γάζα, ο Ερντογάν έχει διακόψει επαφέ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου δεν είναι πλέον συνομιλητή μα με κανένα τρόπο. Τον έχουμε σβήσει, τον έχουμε διαγράψει, είχε πει ο Ερντογάν. Στο παρελθόν, ο Τούρκο πρόεδρο είχε χαρακτηρίσει τρομοκρατικό κράτο το Ισραήλ εξαιτία τη αντιμετώπιση που είχε προ του Παλαιστινίου και έχει επανειλημμένω εμφανιστεί ω υπέρμαχο τη Παλαιστινιακή υπόθεση. Έχει επίση καταδικάσει το Ισραήλ για του περισσότερου από 10.000 θανάτου στη Γάζα εξαιτία των βομβαρδισμών μετά τι επιθέσει τη Χαμάς στι 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγεία τη Χαμά. Δεν έχει υπάρξει ανοιχτή κριτική για τη στάση του Ερντογάν από πλευρά των Ανατολικών Συμμάχων. Περιλαμβανομένου του Γερμανού Καγκελάριου Όλαφ Σόλτ, ο οποίο αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα να υποδεχθεί τον Ερντογάν στο Βερολίνο. Ο Στόλτενμπερκ απέρριψε τι εικασίε ότι η σιωπή των συμμάχων του ΝΑΤΟ ενδέχεται να συνδέεται με την αναμενόμενη επικύρωση του ενταξιακού αιτήματο τη Σουηδία στη Συμμαχία. Αυτά είναι δύο πολύ ξεχωριστά θέματα, σχολίασε. Η τουρκική κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή τα έγγραφα προ επικύρωση μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Επομένως τώρα, εν μέσω της κρίσης, η Τουρκία προχωράει με τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους τον περασμένο Ιούλιο, όπου η Σουηδία δεσμεύτηκε να κάνει περισσότερα για την πάταξη της τρομοκρατίας, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο Στρότενμπεργκ τόνισε ότι κανένα μέλος του ΝΑΤΟ δεν έχει υποστεί περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις από την Τουρκία και επισήμανε ότι το εργατικό κόμμα του Κουρδιστάν επίσης χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.